όχι απλώς στην εθνική λυρική σκηνή, στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής, η οποία συνεχίζει με την παρουσίαση έργων musical, όπως έκανε με το One, στο Ρέμου, κυρία, το Into the Woods, τα οποία είναι Broadway musical και είναι η πρώτη φορά που η εναλλακτική σκηνή προτείνει ένα off-Broadway musical ενός πάρα πολύ σημαντικού συνθέτη, του Jason Robert Brown, που υπογράφει και τη μουσική και τους στίχους. Με δυσκόλεψε το μουσικό ύφος. Να ζήσουμε μαζί πάντα, μια ζωή ακόμα πάντα, και κατώ ακόμα μέχρι γη να χαθεί. Η ιστορία είναι μια κλεισεδιά, γιατί είναι ένα ζευγάρι που γνωρίζεται, ερωτεύεται, παντρεύεται και χωρίζει μέσα σε 5 χρόνια όλα αυτά. Το ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που επιλέγει ο Jason Robert Brown να αφηγηθεί την ιστορία, όπου η Κάθη ξεκινάει την παράσταση και στο πρώτο της τραγούδι είναι ότι έχει διαβάσει την επιστολή χωρισμού που της έχει αφήσει ο Τζέιμι. Και στο δεύτερο τραγούδι της παράστασης, που είναι το πρώτο του Τζέιμι, ο Τζέιμι είναι μετά το πρώτο τους ραντεβού. Οπότε η Κάθη αφηγείται την ιστορία ως αναμνήσεις και πηγαίνει πίσω στο χρόνο και καταλήγει στο φινάλε, στο πρώτο τους ραντεβού, ενώ ο Τζέιμι καταλήγει στο φινάλε της παράστασης στο να γράφει αυτή την επιστολή. Το ζευγάρι συναντιέται στον ίδιο χώρο χρόνου επί σκηνής μόνο τη στιγμή του γάμου τους. Ο Τζέιμι είναι ένας ρόλος που φαινομενικά θεωρώ ότι μπορεί να φαίνεται αρκετά εγωκεντρικός, έτσι λίγο εγωπαθής. Διανύει μια πολύ νεαρή δεκαετία της ζωής του, είναι 20 κάτι χρονών και πιστεύω ότι σίγουρα τίποτα από όλα αυτά που μπορεί να έχει προκαλέσει στην Κάθη δεν τα έχει προκαλέσει ηθελημένα. Αυτό που συμβαίνει καμιά φορά στη σχέση είναι ότι απλά κάτι πάει στραβά, κάτι γίνεται και τελικά δεν λειτουργεί. Και αυτό νομίζω είναι και η περίπτωση με τη σχέση αυτή στο The Last 5 Years. Η Κάθη είναι μια νέα κοπέλα στη δεκαετία των 20. Έχει μόλις τελειώσει τις σπουδές της, ετοιμάζεται να βρει δουλειά. Ασχολείται με το μουσικό θέατρο. Βρίσκει έναν έρωτα κάποια στιγμή στη ζωή της, τον Τζέιμι, που τον ζει πολύ γλυκά και πολύ έτσι ονειρεμένα. Και μας περιγράφει η Κάθη, αντίστροφα χρονικά, τη σχέση που είχε με αυτόν τον άνθρωπο τα τελευταία 5 χρόνια. Μια σκηνή που θεωρώ εξίσου έντονη είναι η τελευταία, όπου εγώ βιώνω την απόλυτη ευτυχία. Είμαι μόλις στο πρώτο ραντεβού, έχω μόλις γνωρίσει τον Τζέιμι, είμαι ενθουσιασμένη, ανυπομονώ να τον ξαναδώ και δίπλα μου συμβαίνει μια αποχώρηση. Ο Τζέιμι παίρνει τα πράγματά του και φεύγει από το σπίτι.